Επιστρέψαμε εδώ. Ένα μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία αλλά και τους κτηνοτρόφους έχει να κάνει με την ευλογιά. Μετά την Πανόλη ήρθε η ευλογιά. Και πάμε να κάνουμε μια διπλή ταυτόχρονη σύνδεση. Θα δείτε τον Πάνο Γαρουφαλιά και τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Ο Πάνος βρίσκεται στα σφαγεία εκεί στον Βόλο. Πρέπει να πούμε ότι τα σφαγεία εγωπροβάτων σε όλη τη χώρα κλείνουν για κάποιες μέρες. Λοιπόν, πάμε να μας δώσει το ρεπορτάζ, Πάνο, αρχικά με σένα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καταρχήν είναι μεγάλη ακτίνα που, έχουμε πλέον ευλογιά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο ξεκίνησε τον Αύγουστο. Τώρα είμαστε στην Μαγνησία. Χτύπησε τη Μαγνησία χθες και τα κανάλια, το χωριό Κανάλια. Και φαίνεται ότι έχει φτάσει μέχρι και την Κόρινθο. Το ερώτημα είναι γιατί και πώς. Αυτό ακριβώς ερευνούν οι κτηνιατρικές αρχές σε συνεργασία με το Υπουργείο. Η χθεσινή απόφαση του Υπουργείου είναι αυστηρότερη από την περίπτωση της Πανόλης. Τι είπε? Ότι στην ουσία απαγορεύεται η μετακίνηση των ζώων από τα μαντριά για οποιονδήποτε λόγο. Είτε λοιπόν για σφαγή, είτε για πάχυνση, είτε ακόμα και για βοσκή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ στα σφαγεία που είμαστε, αλλά σε όλη την Ελλάδα πλέον, αυτή είναι η απόφαση, δεν σφάζεται εγωπρόβιο κρέας για τις επόμενες 10 ημέρες. Είναι αυστηρότερη αυτή η ποινή, πρέπει να σας πω, σε σχέση με ό,τι είχαν πάρει ως μέτρα για την Πανόλη. Είναι και ίσως σοβαρότερη και η ευλογιά σε σχέση με την Πανόλη, καθώς χρειάζεται έως και 6 μήνες μπορεί κάποιο ζώο να προσβληθεί από την ώρα που θα εμφανιστεί η ευλογιά στο Μαντρί σε κάποιο από τα ζώα. Τώρα, φαίνεται ότι έχει χτυπήσει μια μονάδα στα κανάλια της Μαγνησίας. Εκεί υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία από τους κτηνοτρόφους. Και βέβαια ήδη εδώ και 2 ημέρες παίρνονται δείγματα, αίμα δηλαδή από τα ζώα, προκειμένου να δουν τι ακριβώς θα συμβεί. Ποια είναι τα μέτρα που παίρνονται? Είναι τύπου Πανόλης. 3 και 10 χιλιόμετρα, 2 ζώνες επιτήρησης και ελέγχου. Εκεί λοιπόν μέσα σε αυτές τις 2 ζώνες θα ερευνηθούν όλες οι μονάδες. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Έτσι ξεκίνησε στον Εύρο. Έτσι συνεχίζει και για τις περιοχές τόσο της Μαγνησίας όσο και της Κορινθίας που είχαμε τα τελευταία κρούσματα. Πάμε στις Σέρρες. Πάμε στο Δημήτρη να μας πει τι γίνεται και στις Σέρρες. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και εδώ στις Σέρρες. Μία μονάδα έχει χτυπηθεί, ένα κρούσμα η οποία έχει κλείσει. Μα όπως μας λένε ήδη οι άνθρωποι εδώ, το φαινόμενο με την ευλογία υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες. Ωστόσο τώρα που αυστηροποιήθηκαν τα μέτρα δεν επιτρέπεται και η παραμικρή μετακίνηση. Υπάρχει προφανώς άγχος. Όπως είπε και ο Πάνος, μπορεί να τραβήξει μέχρι και 6 μήνες αυτή η αρρώστια, οπότε οι 10 μέρες θα είναι μια βοήθεια, αλλά δεν ξέρουν αν θα είναι η λύση. Προφανώς δεν γίνεται να κλείσουν για 6 μήνες, γιατί μετά θα καταστραφούν ολοκληρωτικά οι άνθρωποι. Υπάρχει αγωνία και περιμένουν να δουν, ακολουθούν τα μέτρα και περιμένουν να δουν τι ακριβώς θα γίνει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο συναδέλφους, και τον Πάνο Γαρουφαλιά και τον Δημήτρη Χατζικόρτσου.